αδερφοί, διούτως έπρεπε ημών αρχιερεύς, όσιος δίκαιος άκακος, απεχόμενος παντός αμαρτωλού και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Λόγια τα οποία, αδερφοί μου, έχουν πνευματικά περιεχόμενα πολλά. Λόγια τα οποία αφορούν την ορθόδοξον πίστη, την ορθοδοξία μας. Όταν ομιλεί περί αρχιεροσύνης, δεν υπάρχει άλλη πίστη η οποία να έχει αρχιερέα. Ο Πάπας έχει το αλάθη του. Είναι εκτός νόμου. Φεύγει. Εμείς έχουμε έναν αρχιερέα ο οποίος οδηγεί το πίμνιό του προς την σωτηρία. Και αυτό είναι το μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Απεχόμενος, λέγει, παντός αμαρτωλού και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Τρία είναι τα σημεία της ορθοδοξίας μας. Το πρώτο, αρχόμενον από του Αδάμ έως του Μωυσέως. Το δεύτερον, από Μωυσέως μέχρι της γεννήσεως του Χριστού. Και το τρίτον, το κυριότερον, από του Χριστού έως την Δευτέραν του Παρουσία. Το τρίτον τούτο ονομάζεται περίοδος της χάριτος. Δηλαδή, είναι η περίοδος κατά την οποία όποιος θέλει να σωθεί πρέπει να εργαστεί αυτήν την περίοδο προτού έρθει η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Αδερφοί μου, δεν είναι εύκολη η σωτηρία μας. Δεν είναι εύκολο το να σωθούμε. Πρέπει να αγωνιστούμε και μάλιστα με πολύ προσοχή και με πολύ αγάπη. Διότι ο Πανάγαθος Θεός μας περιμένει να μετανοήσουμε και πάντοτε φωνάζει «Μετανοείτε, μετανοείτε, μετανοείτε». Αυτό είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι εκείνο το οποίο υπάρχει μπροστά μας είναι το παρόν. Το μετά ένα λεπτό ή μετά μίαν ώρα ή μετά μίαν ημέρα ή μετά ένα έτος δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί. Το περισσότερο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η Ελλάδα είναι στο στόχαστρο του Αντιχρίστου. Έχει βάλει τα δυνατά του να εξαλείψει την Ελλάδα. Και προκαιρού, πολλού καιρού, έλεγαμε ότι ο Αντίχριστος θα αρχίσει από την Ελλάδα. Ποιος τα άκουε τότε? Κανείς δεν άκουε τότε. Τώρα όμως λέμε πολύ καλά τα ακούαμε τόσο καιρό. Η Ελλάδα είναι το στόχαστρο του Αντιχρίστου. Εάν νικήσει την Ελλάδα ο Αντίχριστος, τότε θα στερεωθεί. Αν δεν την νικήσει την Ελλάδα, που δεν την νικάει γιατί είναι ο Θεός μαζί μας, δεν πρόκειται να προχωρήσει τα βήματά του. Αλλά χρειάζεται τούτος ο κόσμος, ο οποίος είναι αδιάφορος, να έρθει στο σημείο να γνωρίζει ότι κάθε μέρα που περνά είναι και ένα βήμα που μας φέρνει σε σύγκρουση με τον Αντίχριστο. Αύριο θα αρχίσουν οι μεγάλες επιθέσεις. Θα αρχίσουν οι ταυτότητες. Θα αρχίσουν οι τράπεζες, θα αρχίσουν η Εκκλησία να βάλετε.
θα αρχίσουν όλες οι επιθέσεις. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, ουδείς δύναται να λυγίσει τον Χριστόν, ουδείς δύναται να νικήσει τον Θεόν. Ιησούς Χριστός νικά, πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου του Ιησού Χριστού θα πολεμήσουμε. Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα είμαι θα νικητές. Και ο αρχιερεύς, ο οποίος μας είπε σήμερα, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εγένετο περάνω πάντων λέγει των ουρανών, δηλαδή ανέβηκε ο Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς, πάνω από τον ουρανό τον οποίον βλέπουμε, και πάνω από τον ουρανό είναι ο θρόνος του. Ανέβηκε και κάθισε εν δεξιά του Πατρός, λέγει, δια να γίνει εκείνος θυσία δια μας. Πώς έγινε θυσία? Διότι ο νόμος του Μωυσέως μέχρι του Χριστού ανάγκαζε τους αρχιερείς να θυσιάζουν κάθε την ημέρα δια τας ειδικάς των αμαρτίας και να θυσιάζουν και δια τας αμαρτίας του λαού. Και ήρθε ο Χριστός και θυσιάστηκε μίαν φοράν άπαξ και διαπαντός και έχισε το αίμα του και έτσι έφυγε από τον άνθρωπο η ανάγκη να γίνεται πάντοτε θυσία και να χύνεται αίμα, διότι ο νόμος μετά τον Μωυσή ανάγκαζε τους αρχιερείς να θυσιάζουν και να παίρνουν το αίμα εκείνων από το θυσιαστήριο και να το αναμειγνύουν με σποδόν δαμάλεως, λέγει. Δηλαδή έκαιαν επάνω στο θυσιαστήριο και από την αγελάδα, από το δαμαλάκι το μικρό, και έπαιρναν εκείνη την λάβαν, εκείνη την σκόνη, εκείνη την θυσία και ανεμίγνυαν με το αίμα και εράντιζαν τον λαόν δια να σωθεί. Και ήρθε ο Χριστός μας και έγινε το ίδιο θυσία επάνω στο σταυρό. Ήρθε και σταυρώθηκε άπαξ και διαπαντός. Αϊσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας, λέγει. Καθεκά στην Θεία Λειτουργία, στην οποία μας αξιώσε ο Θεός να παρακολουθούμε και να ευρισκόμεθα εις τους ιερούς ναούς, όσοι θέλουν, δεν αναγκάζει κανέναν ο Θεός. Αυτή η θυσία η οποία γίνεται εις την γη, γίνεται αυτομάτως το ίδιο χρονικό διάστημα εις τους ουρανούς. Και εκεί θυσιάζεται ο Χριστός μας και γίνεται θυσία εις τον Πατέρα του δια να σωθεί ο άνθρωπος. Αϊσφαγιάζεται, λέγει, πάντοτε ο Χριστός μας. Εσταυρώθηκε μίαν φοράν επάνω εις τον Γολγοθά, αλλά από την ώρα που αναστήθηκε θυσιάζεται εις τον Πατέρα και γίνεται μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Θυσιάζεται εις κάθε Θεία Λειτουργία. Και όταν εδώ στη Θεία Λειτουργία δεν λέγονται όλα τα λόγια, τα λέγουν οι άγγελοι στον ουρανό και το βάρος είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο, διότι υπάρχει και αυτό σήμερα να κόβουν τη Θεία Λειτουργία, να κόβουν τα λόγια, να διώχνουν όσο το δυνατόν τον κόσμο πιο γρήγορα από την Εκκλησία. Είναι μέσα στο σχέδιο του Αντιχρίστου, είναι μέσα στο σχέδιο του Διαβόλου. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας σκέπει, διότι όσα επαρελάβαμε πρέπει να τα κρατήσουμε, να μην φύγει τίποτε από κοντά μας.
στείτε και κρατείτε τας παραδόσεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όσα μας έδωκε ο Θεός, αυτά πρέπει να τα φυλάξουμε, να τα κρατήσουμε, να μην τα εγκαταλείψουμε. Διότι κάθε ένα γράμμα το οποίο παραλείπεται από τη Θεία Λειτουργία, το λένε οι άγγελοι στους ουρανούς. Και εκείνο είναι το πιο σοβαρό από όλα. Αδερφοί μου, υπεράνω των ουρανών γενόμενος, λέγει, και κάθεσαν εν δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας και θυσιάζεται για μας και χύνει το αίμα του καθεκά στη Θεία Λειτουργία. Είναι εκείνος ο οποίος εσταυρώθη και θυσιάστη άπαξ και διαπαντός, λέγει, και κατηργήθησαν οι σφαγές των ζώων, κατηργήθησαν τα θυσιαστήρια τα οποία ήσαν αναγκασμένοι οι αρχιερείς να ποιούν. Λέγεται πάντοτε η Θεία Λειτουργία δια της αμαρτίας πρώτων του Επισκόπου και μετά του εναντίον του Διαβόλου, ο οποίος ήταν εναντίον του κόσμου. Αδερφοί μου, τούτο το σημερινό κήρυγμα είναι πνευματικό κήρυγμα. Είναι κήρυγμα το οποίο μας δίδει την χάρη του Θεός μας. Για να γνωρίζουμε ότι επάνω στην Αγία Τράπεζα, όταν λειτουργεί ο ιερεύς, εκεί γίνεται η σταύρωση, εκεί γίνεται η ταφή, εκεί γίνεται και η Ανάσταση. Και όταν πλησιάζουμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας τον Θεό. Να βλέπουμε μπροστά μας ότι είναι ζωντανός. Να βλέπουμε μπροστά μας ότι μας βλέπει και μας παρακολουθεί. Το είπα και άλλοτε και θα το επαναλάβω και πάλι. Αδερφοί μου, εις τούτην την Πελοπόννησο, δεν προσκυνεί ο κόσμος την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Δεν την προσκυνεί. Κάνει μία υπόκληση και φεύγει. Εάν δεν προσκυνήσεις την εικόνα και αν δεν μεταφερθεί το μυαλό σου στο πρόσωπο το οποίο υπάρχει και προσκυνείς, μάταιος ο κόπος σου. Θα κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού και θα προσκυνούμε την εικόνα της Παναγίας μας. Δεν θα κάνουμε μια κλίση και να φεύγουμε. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κακά τα οποία υπάρχουν στην Πελοπόννησο ολόκληρο. Στην Πελοπόννησο. Και δεν μιλά κανένα να πει στον κόσμο ότι αυτό δεν είναι προσκύνημα. Το προσκυνώ σημαίνει ότι ενώνω τα χείλη μου, το μέτωπό μου, με την εικόνα. Δεν είναι να κάνω μία κλίση, αλλά να κάνω αυτό το οποίο χρειάζεται και το οποίο ζητεί ο Θεός. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας. Κύριε, Συ που τα βλέπεις όλα, Συ που τα παρακολουθείς όλα, Συ βλέπεις και τους δυσκόλους καιρούς που διερχόμεθα. Φύλαξε τον λαό σου, φύλαξε τον κόσμο σου, φύλαξε τα παιδιά τα άκακα, φύλαξε αυτά τα στρατευμένα νιάτα, αυτά τα παιδιά τα οποία είναι μέσα στα στρατόπεδα, μέσα στα σχολεία, μέσα στους δρόμους, μέσα στα καταγόγια, όπου βρίσκονται και βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας. Φώτισε τους, Θεέ μου, φώτισε τους. Δώσε τους φωτισμό να μην βλασφημούν, αλλά να παρακαλούν και να ευχαριστούν τον Θεό, για να μας αξιώσει ο Θεός μας στον παρόντα κόσμο να μείνουμε μαζί Του και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.